Θεσσαλονίκη τώρα. Πάμε να αλλάξουμε εικόνα, να πάμε στα ψηλά, στην Άνω Πόλη, στα όμορφα κάστρα της Θεσσαλονίκης. Πολύ γραφική η γωνιά, πολλά γραφικά σημεία εκεί και βεβαίως το απολαμβάνουν οι επισκέπτες. Έλενα Αποστολίδου και έχει κοντά της και το Δήμαρχο. Καλημέρα. Πολύ όμορφα τα είπες, Νίνα. Καλή σας ημέρα, λοιπόν, από τα κάστρα, από το έναν από τα ωραιότερα κομμάτια της Θεσσαλονίκης και που με την ανάπλαση που θα μας ξαναγήσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, έχει γίνει ακόμα πιο όμορφο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Να κάνω κι εγώ αυτό το παράπονο, γιατί συνήθως τα πλάνα που κάνετε είναι από την παραλία της πόλης, από το υπέροχο θαλάσσιο μέτωπο. Αλλά υπάρχει και εδώ, στα κάστρα, στο βόρειο σημείο της πόλης, εξαιρετικές γειτονιές, υπάρχει πολλή ιστορία. Βλέπουμε το κάστρο της πόλης, το οποίο κάποτε προστάτευε την πόλη, τώρα της δίνει ομορφιά. Είναι γύρω στα 4 χιλιόμετρα και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει προχωρήσει σε μια εξαιρετική ανάπλαση τον τελευταίο χρόνο. Βλέπετε και εσείς τα πλάνα με περισσότερο πράσινο. Κατεδαφίστηκαν κάποια χαμόσπιτα, διατηρήθηκαν κάποια σπίτια τα οποία ήταν τα προσφυγικά σπίτια, όπως λέγαμε, όταν είχε γίνει μικρασιατική καταστροφή. Πολλοί πρόσφυγες ήρθαν και κτίζανε εδώ πέρα τα σπίτια τους δίπλα στα κάστρα. Κρατήθηκαν κάποια, όπως βλέπετε, για να υποδηλώσουν ακριβώς αυτό το κομμάτι, το τόσο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης. Αλλά έχουμε μια υπέροχη πλέον γωνιά της πόλης, έναν εξαιρετικό περίπατο που ξεκινάει κάτω από την οδό Αγίου Δημητρίου και φτάνει μέχρι αυτά τα κάστρα. Και πλέον μπορώ να σας πω ότι οι τουρίστες το επισκέπτονται το σημείο αυτό με πολύ μεγαλύτερους αριθμούς. Υπάρχει μια τάση στον παγκόσμιο τουρισμό να επισκέπτονται μεγάλα μνημεία όπως αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε και πολύ μεγάλη αύξηση, κύριε Αποστολίδου, στους επισκέπτες του Λευκού Πύργου, για παράδειγμα, πάνω από 105% το πρώτο δίμηνο του 2023. Άρα και εμείς συμβάλαμε έτσι ώστε αυτή η γειτονιά, αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι της πόλης, να έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα. Εδώ με την βοήθεια του Αντώνη του Βαφιάδη βλέπετε την ανάπλαση, ένας περιπατητικός ουσιαστικά διάδρομος που μας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία δέντρα, τα κάστρα, αλλά και ουσιαστικά αυτό που είπατε, μια μεγάλη διαδρομή που μπορεί κανείς να περπατήσει και να απολαύσει την παλιά Θεσσαλονίκη. Ακριβώς η ιστορία των τυχών της πόλης ξεκινάει από τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, από τον Θεοδόσιο, από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο και φτάνει μέχρι τον 19ο αιώνα, όπου επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε αποφασιστεί μέρος των τυχών να κατεδαφιστούν. Ήταν 8 χιλιόμετρα τα τείχη της πόλης, έχουν μείνει γύρω στα 4 χιλιόμετρα σήμερα. Και φροντίζουμε έτσι ώστε η αποκατάστασή τους, πάντα βέβαια συνεργασία με την Φορεία Αρχαιοτήτων, να έχουμε αυτή την υπέροχη εικόνα και ένα ακόμα λόγο ο κόσμος να επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα βέβαια με τις γειτονιές, τις αναπλάσεις των γειτονιών, ασφαλτοστρώσεις, γιατί ξέρετε πρέπει και η γειτονιά να βελτιώνεται, τοποθέτηση υπόγειων κάδων, φωτισμός νέας τεχνολογίας, πολύ οικονομικότερος και πολύ αποδοτικότερος. Όλο αυτό είναι στην προσπάθεια της συνολική της πόλης μας, του Δήμου μας, για ένα remake της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήδη αρχίζει και δίνει τους καρπούς του. Κύριε Δήμαρχε, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας και εξαιρετικά ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει μόνο την παραλία της, έχει πολλές και όμορφες γωνιές. Πολύ ωραία η γωνιά εκεί που βρίσκεστε στην Άνω Πόλη και στα κάστρα. Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η γραφική εικόνα και γι' αυτό βεβαίως είναι απαραίτητες αυτές οι παρεμβάσεις που κάνετε. Οι μεγάλες πόλεις, ξέρετε, έχουν πολλές γειτονιές. Πόσο μάλλον η Θεσσαλονίκη που έχει 23 αιώνες ζωής, ακμής, ακριβώς πριν αναδεικνύουμε αυτές τις γειτονιές της, αυτά τα τοπόσημα που έχει, έχει πολλά τοπόσημα, σημαντικά κτίρια η Θεσσαλονίκη, ο φωτισμός τους, η αξιοποίησή τους, είναι ένα μέλημα του Δήμου και προσωπικά δικό μου ως δήμαρχος αυτής της πόλης. Εντάξει, η ιστορία της πόλης είναι έτσι, δεν είναι. Έτσι, πολύ έτσι. Ωραία. Λοιπόν, απλώς πριν κλείσουμε, επειδή είδα κάτι αναρτήσει που κάνατε, κύριε Δήμαρχε, από Θεσσαλονίκη. Πολύ. Που είχατε πάει κάτι εκεί σε ένα. Τι ήταν αυτό ακριβώς, γαστρονομικό, στο Λονδίνο, συγγνώμη. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, κύριε Κοταρίδη, ήμασταν με τη συνεργάτη μου, τη Μαρία την Καραγιάννη, και με την αντιπεριφερειάρχη, τη Βούλα Πατουλίδου και πρόεδρο του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής της πόλης μας. Ήμασταν στο Λονδίνο σε μια πολύ σημαντική έκθεση γαστρονομίας, φεστιβάλ γαστρονομίας του National Geographic, όπου ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη δήλωσε το παρόν της σε αυτό το τόσο ελκυστικό κλάδο του τουρισμού, δηλαδή το κομμάτι της γαστρονομίας.
όλα αυτά τα οποία γίνονται στην πόλη μας εδώ και χρόνια, τα προβάλλουμε. Είναι πλέον η Θεσσαλονίκη περιζήτη και για τη γαστρονομία της και ήμασταν εκεί να μαγειρέψουμε, να προβάλλουμε την πόλη μας σε αυτό το σημαντικό κομμάτι με τους σεφ της πόλης. Που είναι ένα πραγματικά brand name το φαγητό της Θεσσαλονίκης που από ό,τι φαίνεται καθιερώνεται. Ακριβώς αυτό. Και δεν πήγαμε εκεί να προβάλλουμε φαγητά δύσκολα. Ήταν το κουλούρι, ήταν ο γύρος, ήταν η χορτόπιτα, ήταν αυτά τα οποία τι τρώμε. Τι τους άρεσε περισσότερο, κύριε Δήμαρχε? Νομίζω τους άρεσε η πίτα με γύρο. Μάλιστα, λοιπόν, ωραία. Και ζητούσα και ζητούσα ξανά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ανοίξαμε και την